Κύριε Περιφερειάρχα, αγαπητέ μου Γιώργο, κυρίες και κύριοι Δήμαρχοι, κυρίες και κύριοι Υπουργοί, κυρίες και κύριοι υποψήφοι βουλευτές, φίλες και φίλοι, θερμά συγχαρητήρια στο Γιώργο τον Πατούλη και την ομάδα του για το σπουδαίο έργο το οποίο επιτέλεσαν αυτά τα 4 χρόνια. Σημερινή βραδιά ανήκει στο Γιώργο και στο επιτελείο της Περιφέρειας Αττικής. Αυτό το οποίο θέλω μόνο να σας πω είναι ότι το όραμα της Περιφέρειας Αττικής ταυτίζεται εν πολλής με το όραμα το προσωπικό το δικό μου για μια Ελλάδα παραγωγική, για μια Ελλάδα κοινωνική, για μια Ελλάδα πράσινη και ψηφιακή, για μια Ελλάδα δίκαιη, για μια Ελλάδα ισχυρή. Έτσι παραγωγική πρέπει να είναι και η Περιφέρεια Αττικής. Και μια σειρά από σημαντικά έργα τα οποία παρουσιάστηκαν σήμερα καταδεικνύουν ακριβώς σε αυτήν την κατεύθυνση. Η Αττική εξάλλου είναι η μεγαλύτερη περιφέρεια της χώρας, φυσικός πόλος προσέλκυσης επενδύσεων και σε αυτή την κατεύθυνση, αγαπητέ μου Γιώργο, πολλά από τα σημαντικά έργα τα οποία δρομολογούνται ειδικά στο παράκτιο μέτωπο θα συνεισφέρουν σημαντικά στην αναπτυξιακή δυναμική της περιφέρειας. Μια αναπτυξιακή δυναμική βέβαια η οποία έχει στο επίκεντρό της το γεγονός ότι η επόμενη περιφερειακή διοίκηση, δηλαδή η διοίκηση του Γιώργου του Πατούλη, θα έχει να διαχειριστεί 1,6 δισεκατομμύρια ευρώ από το ΠΕΠ Αττικής σε σχέση με τα 1,1 δισεκατομμύρια ευρώ τα οποία κληρονομήσαμε. Είναι ακόμα μία πιστοποίηση της εξαιρετικής δουλειάς που έγινε από την ελληνική κυβέρνηση για να διεκδικήσουμε περισσότερους πόρους για τις περιφερειές μας. Θέλουμε όμως ταυτόχρονα μια Αττική η οποία να είναι πιο κοινωνική, αποδίδω μεγάλη σημασία στις επενδύσεις οι οποίες γίνονται στις σχολικές μας υποδομές, στις επενδύσεις οι οποίες γίνονται στην υγεία, στις επενδύσεις που γίνονται στην προσβασιμότητα. Θέλουμε μια Αττική η οποία να είναι πράσινη και ψηφιακή, εξαιρετική σημασία όλες οι επενδύσεις που γίνονται στα ζητήματα της προστασίας του περιβάλλοντος, της διαχείρισης των απορριμμάτων, καθώς πηγαίνουμε πια προς ένα μοντέλο όπου το θάψιμο των σκουπιδιών θα αποτελεί παρελθόν. Τα εξαιρετικά σημαντικά έργα τα οποία γίνονται στην Ανατολική Αττική ως προς τη διαχείριση των λιμάτων έρχονται και λύνουν εκκρεμότητες πολλών δεκαετιών. Τα αντιπλημμυρικά έργα τόσο κρίσιμα για την αντιμετώπιση της πρόκλησης της κλιματικής αλλαγής. Μια Αττική ψηφιακή η οποία θα έρχεται και θα κουμπώνει με τις σημαντικές δράσεις της κυβέρνησης οι οποίες δρομολογούνται σε αυτό το μέτωπο. Μια Αττική η οποία θα είναι δίκαιη, ειδικά ως προς τα ζητήματα της στήριξης των πιο ευάλωτων. Έχετε κάνει ένα σπουδαίο έργο ως προς το κοινωνικό αποτύπωμα της περιφέρειας, το οποίο πρέπει να συνεχιστεί και πρέπει να γίνει ακόμα πιο έντονο. Και βέβαια μια Αττική η οποία θα είναι πιο ισχυρή, πιο ασφαλής, με έμφαση στην πολιτική προστασία, με έμφαση στα ζητήματα της αστυνόμευσης, έτσι ώστε όλοι οι πολίτες της Αττικής, ασχέτως του που κατοικούν, να αισθάνονται ασφαλείς στις γειτονιές τους. Αυτό λοιπόν το όραμα της πατρίδας μας, το όραμα το οποίο θα αποτελέσει και το ζητούμενο της δεύτερης τετραετίας της Νέας Δημοκρατίας. Γι' αυτό θα κριθούν να ψηφίσουν οι πολίτες για το μέλλον, όχι για το παρελθόν. Είμαι σίγουρος ότι θα έρθει να συμπέσει με το όραμα της Περιφέρειας Αττικής, έτσι ώστε το σημαντικό έργο αυτό το οποίο έχει ξεκινήσει να μην είναι ημιτελές. Όπως και στην πατρίδα μας, έτσι και στην περιφέρεια Αττικής, το ζητούμενο είναι να πάμε μπροστά και να μην γυρίσουμε πίσω. Και είμαι σίγουρος ότι τις απαντήσεις θα τις δώσουν οι πολίτες και στις εθνικές και στις αυτοδιοικητικές εκλογές. Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ και πάλι θερμά συγχαρητήρια για το σπουδαίο έργο το οποίο έχει γίνει.